Σύσκεψη φορέων και σωματείων Καβάλας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο εργατικό κέντρο Καβάλας. Οι εκπρόσωποι των φορέων κάλεσαν όλους τους καβαλιώτες στη μαζική απεργιακή κινητοποίηση στις 4 Φεβρουαρίου, η οποία θα έχει ως αφετηρία την πλατεία Καπνεργάτη και θα τερματίσει στην Ομαρχία Καβάλας, κλείνοντας με έναν συμβολικό αποκλεισμό από τους φορείς. Σημαντική ήταν η αναφορά του Προέδρου Φοροτεχνικών Καβάλας Νίκου Πατέλη για εβδομαδιαία αποχή υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων από την 3η 2 Φεβρουαρίου έως και τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου. Οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι που δημιουργούν θέσεις εργασίας, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι οι επιστημονικοί φορείς, που είναι οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, οι βιοτεχνίες, οι αγρότες και οι έμποροι, αν και αυτοί δεν έχουν μέλλον, δεν θα έχουμε κι εμείς μέλλον σαν εργαζόμενοι. Θέλουμε από την πλευρά του Ιατρικού Συλλόγου να τονίσουμε τρία πράγματα. Πρώτον, ήμασταν και συνυπογράψαμε το ψήφισμα στις 18 πρώτου στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο μαζί με τους άλλους φορείς. Με χθεσινό δελτίο τύπου δηλώσαμε την αμέριστη συμμετοχή μας στην μεθαυριανή απεργιακή κινητοποίηση και καλούμε όλους τους γιατρούς, τους ιδιώτες, τους νοσοκομιακούς, τους γιατρούς των κέντρων υγείας και τους γιατρούς του παιδί να συμμετάσχουν ενεργά στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Ένα δεύτερο το οποίο θέλουμε να πούμε με αφορμή και τις απεργιακές κινητοποίησεις των αγροτών και με την παρουσία του φίλου και συναγωνιστή του Θέμη του Καλπακίδη, να επαναλάβουμε κάτι που το είπε πρόσφατα ένα σημαίνον μέλος του Ιατρικού Συλλόγου, ο Περικλής Αμπεριάδης. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είμαστε δίπλα στους αγρότες, είμαστε αγρότες. Ομοσπονδία λοιπόν των Επαγγελματιοβιοτεχνών του Νομού Καβάλας καλεί όλα τα μέλη της απεργιακή κινητοποίηση την 5η 4 Φλεβάρη στις 10.30 στο άγαλμα του Καρμεργάτη, όπου θα βρίσκονται και όλοι οι άλλοι μαζί. Θα πρέπει να δώσουμε το μήνυμα το ότι δεν πάει άλλο σε αυτήν την ιστορία. Μετά από τρία μνημόνια, 250.000 επιχειρήσεις κλειστές και 1,5 εκατομμύριο άνεργους από τον ιδιωτικό τομέα, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο αυτή η ιστορία και φέρνοντας ένα ασφαλιστικό το οποίο θα είναι ταφόπλακα για άλλες 250.000 επιχειρήσεις. Ίσως έρθει και επιτευχθεί ο στόχος πιθανόν κάποιων που θέλουν μόνο 250.000 επιχειρήσεις ανοιχτές στην Ελλάδα. Κατά του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου, το προσχέδιο νόμου της κυβέρνησης είναι μια διαδικασία η οποία ξεκινάει εδώ και 20 χρόνια και καταλήγει, έχει ως αποτέλεσμα τη διάλυση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Με αυτά που επιφέρει θα επιτείνει την ύφεση, την ανεργία και στο τέλος θα πλήξει την πίστη στο ασφαλιστικό σύστημα με όλες τις συνέπειες που αυτό θα έχει. Άμεση απόσυρση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου και διάλογο με όλους τους φορείς της χώρας από μηδενική βάση. Ζητούμε ένα δίκαιο, βιώσιμο και αναπτυξιακό ασφαλιστικό σύστημα. Ζητούμε άμεση επιστροφή των κλεμμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία που θα αποτελέσουν τη βάση ανακεφαλοποίησής τους. Το κυριότερο, ζητούμε από τους βουλευτές της Καβάλας και γενικότερα του νομού Καβάλας να μην ψηφίσουν το νομοσχέδιο αυτό και να πιέσουν την κυβέρνηση για την απόσυρσή του. Θα ήθελα να ρωτήσω την κυβέρνηση εάν αυτό το νομοσχέδιο είναι δυνατόν ποτέ να εφαρμοστεί από τη στιγμή που ξέρουμε ότι οι μισοί και παραπάνω ελεύθεροι επαγγελματίες είναι ανασφάλιστοι και εξυπηρετούνται από τις δομές τις κοινωνικές που υπάρχουν στην κάθε πόλη. 4 Φεβρουαρίου στην πλατεία Καπνεργάτη 10.30 θα βρίσκονται όλοι οι φορείς ενωμένοι απέναντι στις προτάσεις αυτές του ασφαλιστικού που η κυβέρνηση τόσο εύκολα υιοθετεί και ρίχνει στο τραπέζι του διαλόγου. Προτάσεις οι οποίες το μόνο που καταφέρουν είναι να εξαφανίσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση, τη ραχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τα λεγόμενα των κυβερνώντων αυτών αλλά και των προηγουμένων, και δημιουργώντας ένα τεράστιο πλήγμα γενικά σε όλη την παραγωγική διαδικασία, το οποίο έτσι όπως φαίνεται δεν θα αφήσει ούτε μία επιχείρηση ανοιχτή. Και σε αυτή την περίοδο αλλά και στις προηγούμενες καμιά κοινωνική και επαγγελματική τάξη δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της και βρισκόμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη διαδικασία στην οποία με κάθε δυνατό τρόπο θα πρέπει να στηρίζουμε ένας τον άλλον, ειδικά σε αυτή την περίοδο κρίσης που διέρχεται η χώρα.
Τρεις πυλώνες στηρίζουν αυτή τη διαδικασία. Οι δικαστές, οι δικηγόροι και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει και να ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια ορθή απονομή της δικαιοσύνης, μια δίκαιη δίκη, όταν ο φυσικός υπερασπιστής, ο φυσικός παραστάτης των πολιτών στα δικαστήρια που είναι ο δικηγόρος, αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται. Ζητούμε μαζί με όλες τις παραγωγικές τάξεις αυτού του τόπου, αλλά και τους εργαζόμενους ή τους συνταξιούχους, που επίσης είναι οι συνοδοιπόροι μας, να αποσυρθεί το παρόν σχέδιο και η τόσο αναγκαία ουσιαστική μεταρρύθμιση να προέλθει ως κοινή συνισταμένη των σημερινών δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και των υποχρεώσεών μας ως κράτος. Δεν πιστεύω να υπάρχει αυτή τη στιγμή άτομο από όλους τους φορείς, από υπαλλήλους, από επαγγελματίες, από γενικά όλους ας πούμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει καταλάβει το τι θα εντονέρχονται αν θα ψηφιστεί αυτό το νομοσχέδιο. Είναι τόσο πολύ μεγάλα, θα έρθουν τόσο πολύ μεγάλα προβλήματα που δεν θα υπάρχουν όχι φάρμακα στα φαρμακεία, αλλά δεν θα υπάρχουν και γιατροί για να μας εξετάζουν. Και αυτό που έχει σημασία δεν είναι το τι θα κάνουμε εμείς σαν επαγγελματικές ομάδες. Αυτό που έχει σημασία είναι να σκεφτούμε τι θα γίνει με τα παιδιά μας. Έχει αναρωτηθεί κανένας πόσα χρήματα έχουμε εξοδέψει όλοι για να σπουδέσουμε τα παιδιά μας? Έχει αναρωτηθεί κανένας πόσες χιλιάδες παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό? Θα δούμε αύριο, την Πέμπτη, ποια μαγαζιά θα είναι ανοιχτά. Θα δούμε αυτές τις πολυεθνικές αλυσίδες θα είναι ανοιχτές ή θα είναι κλειστές. Αυτούς τους δίουριους ύπους ουσιαστικά που έχουν μπει τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και απομυζούν συνεχώς οτιδήποτε παράγεται στη χώρα. Και μιλάω για χρήμα. Βλέπουμε τον πρωτογενή τομέα να απαξιώνεται και αυτός και να έρχονται μεγάλες εταιρείες οι οποίες να μοιράζουν χρήματα δεξιά και αριστερά και μάλιστα κάποιοι να μαλώνουν για το ποιος θα πάρει τα περισσότερα. Δηλαδή κάνουν πάρτι στην πλάτη μας και στην πλάτη των παιδιών μας.